ζητήσει οι Δήμοι, ναι. Τώρα αρχίζουν να έρχονται μετά από 8 χρόνια. Δηλαδή με 8 χρόνια καθυστέρηση παίρνουν οι Δήμοι που είχαν ζητήσει τότε μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα. Άρα αυτή τη στιγμή η σχέση μετά από τη συνταξιοδοτήτης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα σας έλεγα, χωρίς τους συμβασιούχους δεν θα μπορούσαμε σήμερα να καθαρίσουμε τις πόλεις μας. Μάλιστα. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι φέρει μια μεγάλη ευθύνη και την κυβέρνηση διαχρονικά, διότι δεν δίνει στην αυτοδιοίκηση, το αυτοδιοίκητο δηλαδή. Εμείς έχουμε τα χρήματα, δεν πληρώνει το κράτος, δεν πληρώνει ο κρατικός. Ναι, εμείς πληρώνουμε εσάς και εσείς αυτούς για να μαζεύουν τα σκουπίδια, τα αποδοτικό είναι. Έχουμε τις ανάγκες της λειτουργίας των Δήμων μας, που δεν τις ξέρει κανένας υπουργός τι γίνεται στη Γάτο, στο Δημότυχο ή στην Αθήνα, και σε κάθε περίπτωση επιτέλους το αυτονόητο της αυτοδιοίκησης να προσλαμβάνει θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και τώρα. Κύριε Πατούλη, μια ερώτηση αν επιτρέπετε. Μια ερώτηση. Μπορείτε να συμπράξετε με ιδιώτες δημόσιος ιδιωτικός τομέας, ΔΥΠ με λίγα λόγια, ώστε αυτό το προσωπικό το οποίο από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει κάποια λύση να μπορέσει να απασχοληθεί στην καθαριότητα με αυτή τη συμφωνία μπορεί να κάνετε? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Για το θέμα του καθαρισμού της πόλης θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά έμπειρων ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται τα μηχανήματα που υπάρχουν στους Δήμους και να τελειώνει το παραμύθι αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, να καταλάβετε ότι έχουμε και τη διαχείριση των σκουπιδιών που η χώρα μας δεν το έχει ακουμπήσει ακόμα ουσιαστικά. Εντάξει, διαχείριση είναι ένα επόμενο στάδιο. Στον δρόμο τι μπορεί να γίνει? Αυτή τη στιγμή εννοείται τι θα πρέπει να κάνει. Ναι, 10.000 άνθρωποι δεν θα έχουν δουλειά από τη Δευτέρα. Κοιτάξτε. Υπάρχει περίπτωση να τους απασχολήσετε με κάποιον τρόπο? Κοιτάξτε, αυτό μέσα στην πολυπλοκότητα που δεν έχουν αφήσει τίποτα σε εμάς να μπορούμε να διαχειριστούμε το κεντρικό κράτος, το βλέπω πολύ δύσκολο, μακάρι να γίνονταν. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον, μετά από 24 μήνες και πάνω οι περισσότεροι απασχολούμενοι στους Δήμους μας και ξεπερνώντας, εάν θέλετε, κάθε όριο με την έννοια του ότι οι Δήμαρχοι εκτελούσαν ό,τι έλεγε η κυβέρνηση, δηλαδή υπογράφαμε τις... Αυτοί οι άνθρωποι τώρα μπορούν να μείνουν στις δουλειές με κάποιο τρόπο ή πρέπει να απολυθούν? Πρέπει να απολυθούν ή να μείνουν? Μπορούν να μείνουν? Τι θέλετε, τι θα γίνει? Εμείς μπορώ να σας πω ότι αυτό που έχουμε πει και το έχουμε πράξει και με τις υπογραφές μας, θέλουμε να μείνουν στους Δήμους μας. Είναι απαραίτητοι να μείνουν στους Δήμους μας. Ναι. Χρειάζεται για τον πολίτη να μείνουν στους Δήμους μας. Ναι. Και σαφέστατα θα πρέπει από τη στιγμή ιδιαίτερα. Λέμε αν υπάρχει τρόπος τώρα. Αν υπάρχει τρόπος. Το ότι θέλετε και εμείς θέλουμε, άμα ρωτάτε. Δεν το θέλουμε. Ναι, κύριε Οικονόμ, ακούστε λιγάκι και κύριε Λυρητζή. Yeah. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα θέμα που ξεπερνά εμάς και πηγαίνει στα όρια του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, το κανταβό ή το αγωτικό. Δεν γίνεται το αγωτικό. Μα επιτρέπετε τώρα, κύριε Πατούλη. Πόντιος Πιλάτος τώρα, κύριε Πατούλη. Δεν νομοθετεί πάντως ο Πατούλης. Όχι, δεν νομοθετεί. Δεν έχει προσλάβει στον νομοθετή. Καλά. Πώς θα γίνει? Ένα λεπτό, ρε παιδί. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε το εξής. Αν μιλάει, γιατί δεν ξέρω ποιος μιλάει, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε η κεντρική παντοδύναμη, η εγωιστική κεντρική κυβέρνηση, επιτέλους στη χώρα μας, όπως κάνετε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, να έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα και να προσλαμβάνουμε μόνοι τους. Έχει ψηφίσει μνημόνια, δεν μπορεί. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση. Το έχουν ψηφίσει. Όχι, γιατί εντάσσετε, μισό λεπτό κύριε, κύριε Πατούλη μου, αυτά έχουμε συζητήσει 100 φορές. Εντάσσετε η ιστορία του αριθμού. Ακούστε να δείτε. Του αριθμού των εργαζομένων. Ναι. Αυτοί που διαπραγματεύονται, ίσως να μην διαπραγματεύονται σωστά, κύριε Οικονομό. Καλά, τώρα αυτό δεν είναι. Τώρα τι να κάνουμε, να γυρίσουμε πίσω. Όλη αυτοδιοίκηση. Εντάξει, ο κύριος Πατούλης προφανώς θέλει να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ή πρωθυπουργός. Εντάξει, είναι λογικό, το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι αυτοδιοικητικός. Καλά. Αυτό που σας λέω λοιπόν είναι τι ξέρω τι γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Και δεν το κάνουν εδώ. Άρα λύση δεν υπάρχει, μας λέτε. Αυτό μας λέει. Εγώ αυτό που λέω είναι σαφές. Ότι ο κύριος Τσίπρας σήμερα, γιατί πραγματικά ο κύριος Κρουλέτης έχει πει πολλά, έχει κάνει τίποτα, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες μέσα από την κυρία Γεροβασίλη και όλους εκείνους οι οποίοι μπορούν να δώσουν την καλύτερη βέστηση, όπως μας υποσχέθηκε χθες ο κύριος Κουρλέτης, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι, μάλιστα, στο επίπεδο της διαδικασίας αυτής. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση
Τι του είπε χθε, 2.500 του είπε. Δεν είναι λύση. Δεν του έδωσε καμία λύση. Δεν του έδωσε καμία λύση. Καμία τράκα του πολίτε. Δεν έδωσε καμία λύση. Αυτό λέει ο κύριο Τράκα, ότι θα περάσει ένα μισή χρόνο μετά. Τι να το κάνει. Δεν έχει δώσει κάποια λύση σοβαρή ο κύριο Τράκα. Εσεί μα λέτε ότι χωρί αυτού του ανθρώπου σκουπίδια δεν μαζεύονται. Ο κύριο Τράκα μα λέει ότι άμα μπούμε στη διαδικασία τη μονιμότητα των 2.500 θα περάσει ένα μισή χρόνο μέχρι να γίνει ο διαγωνισμό. Ο κύριο Τράκα έχει δίκιο, συγγνώμη τώρα. Όχι για τον κύριο Τράκα, λέω για τον κύριο Πατούλη. Όλε οι ευθύνε απέναντι στον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνηση. Μάλιστα, να το δεχθώ ως πολιτική αντίληψη. Η πρόταση της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στην πρόταση του κυρίου Σκουρλέτη σε αυτή την κακή κυβέρνηση ποια είναι? Ναι, ακούστε, βάλτε μια τελεία. Βάλτε μια τελεία. Διότι ρωτώ, εφόσον πρέπει να προασπίσετε τον σύντροφό σας, θα έπρεπε να του είχατε πει τον κύριο Σκουρλέτη να έχει περάσει τις νομοθετικές διαδικασίες που τις έχει παρκάρει. Του κυρίου Κουρουπλή που θα την πολλές λύσεις. Το δεύτερο, πέστε στον κύριο Σκουρλέτη ότι εκείνος κουνούσε το δάχτυλο έναντι των δημάρχων ότι αν δεν υπογράψουν τις συμβάσεις θα τους πάει πειθαρχικό. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ο κύριος Κουρνέτης είπε για 2.500 και πάλι κοροϊδεύει τον κόσμο, γιατί αυτό για να γίνει θέλει ένα χρόνο. Μάλιστα. Και για δίμηνα, για τα οποία δίμηνα κανείς δεν μπορεί να πει ότι μπορούν να προσφέρουν στην πόλη, θα έλεγα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, θα πρέπει να τους βάλει κάτω και να βρουν λύση εδώ και τώρα. Μάλιστα. Μία κουβέντα από τον κύριο Τράκα για να κλείσουμε. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Κύριε Τράκα, μία τελευταία κουβέντα. Σκοπεύετε να βγείτε εντωμεταξύ, να μαζέψετε κανένα σκουπίδι για να ελαφρυνθεί λίγο και ο τόπος, γιατί έχουμε και τουριστική περίοδο και γιατί η κατάσταση είναι αφόρητη. Να πάρετε και την κοινωνία μας, γιατί σε λίγο θα τους χάσετε τους πολίτες. Καταρχήν, σκουπίδια σε ευαίσθητες περιοχές μαζεύουμε. Και το κάνουμε από την πάντα και όποτε ξεκινάμε την απεργιακή κινητοποίηση. Εάν καταλαβαίνετε λοιπόν από τη... αυτό για να που μου λέτε θα το κάνουμε συνεχώς.